Δρίκος Αρμόδιος, Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας. Ωραία, ωραία. Έχει το λόγο για 2 λεπτά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχει αλλιώς ακούστηκα παραστατικά όλα τα στοιχεία και αριθμοί από τον συνάδελφο Δήμαρχο. Εγώ θα αναφέρω πολύ μεστά ότι αυτό είναι ένα αίτημα και των 3 δημάρχων, όμορων δημάρχων της περιοχής, του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας, του Δήμου Ελευσίνας και του Δήμου Ασπροπύργου, των 3 από τους 4 δήμους που θα εξυπηρετούνται από το νέο πρωτοδικείο στο οποίο έχετε εισφέρει στο νομοσχέδιό σας. Είναι ένας πληθυσμός περίπου των 100.000 ανθρώπων ως μόνιμοι κάτοικοι σε αυτούς τους 3 δήμους, που αν λάβουμε υπόψη μας ότι το πρωί τις πρωινές ώρες εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο βιομηχανικό κομμάτι της χώρας και παράγει το μεγαλύτερο μέρος του ακαθάριστου τεχνικού προϊόντος στη βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας, της Ελευσίνας και του Ασπροπύργου, μιλάμε πάνω από 200.000 πολίτες, είτε εργαζόμενοι είτε μόνιμοι κάτοικοι, που εξυπηρετούνται σε αυτή την περιοχή. Επομένως, επειδή και τοπογραφικά όλοι αυτοί οι δήμοι είμαστε όμοροι και πολύ κοντά ο ένας τον άλλον, η εξυπηρέτηση τόσο των δημοτών όσο και των κατοίκων αλλά και των ανθρώπων που επενεργούν και ζουν στην ευρύτερη περιοχή προφανώς καθίσταται και πιο άμεση και χρονικά αλλά και οικονομικά προφανώς πιο προσεγγίσιμη. Θα ήταν ιδανικό προφανώς για κάθε Δήμο να πάει το πρωτοδικείο στην επικράτειά του. Αυτό θα ήταν και το ζητούμενο για εμάς, να γίνει και αποκέντρωση. Ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας είναι ο μεγαλύτερος έκταση Δήμος της Αττικής. Θα ήταν πολύ ωραίο να έρθει ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, που έχουμε και κτίρια πολύ μεγάλα, να διαθέσουμε και να τα διαθέσουμε δωρεάν. Όμως πρέπει να είμαστε ορθολογικοί και από τη στιγμή που εδώ κοιτάμε μία λύση για το ευρύτερο καλό όλης της περιοχής, όλης της νομαρχίας Δυτικής Αττικής, πρέπει να κοιτάμε την συμφέρουσα λύση προς την πλειοψηφία όλων των πολιτών της Δυτικής Αττικής. Και αυτή η λύση ξεκάθαρα είναι σε αυτή την περίπτωση υπέρ της παραμονής, υπέρ της δημιουργίας του πρωτοδικείου στην Ελευσίνα, γιατί αυτό εξυπηρετεί τη συντριπτική πλειοψηφία και των μόνιμων κατοίκων της περιοχής του Θριασίου, αλλά και των ανθρώπων που ενεργούν εδώ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εγώ το λέω αυτό και κλείνω. Στα διοικητικά όρια του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας έχουμε και τη Δημοτική Ενότητα Ερυθρών, η οποία εξυπηρετείται όλο αυτό τον καιρό από τις δικαστικές υπηρεσίες του Δήμου Θηβαίων στη Θήβα. Εμείς οφείλουμε να λέμε και τα καλά και τα κακά του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο ως προς την Ελευσίνα διορθώθηκε ορθά και έρχεται το πρωτοδικείο εδώ, γιατί αυτή είναι η ορθή απόφαση για την ευρύτερη πλειοψηφία του πληθυσμού των περιοχών. Αλλά νομίζω ότι θα σταθούμε εδώ και υπέρ του αιτήματος της Θήβας να παραμείνει, αν όχι ως μητροπολιτικό, αλλά με σοβαρά εισάξια καθήκοντα και το πρωτοδικείο στη Θήβα. Γιατί ένα μέρος του πληθυσμού του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας που διακρίνεται από μεγάλες αποστάσεις, η Δημοτική Ενότητα Ερυθρών, εξυπηρετείται από τις υπηρεσίες της Θήβας και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δούμε συνολικά. Άρα, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μας διαθέτετε. Λέμε τα καλά του νομοσχεδίου. Το καλό είναι η διόρθωση που έγινε υπέρ της Ελευσίνας και είναι η πρόταση, η σωστή, η ορθή, που εξυπηρετεί το σύνολο των πολιτών, το σύνολο των Δήμων και προσυπογράφεται από 3 δημάρχους από τους 4 της περιοχής. Έχετε και αντίστοιχα υπομνήματα και παραθέτω επίσης και το θέλω μας και την επιθυμία μας όσον αφορά για το πρωτοδικείο των Θηβών που εξυπηρετεί τη Δημοτική Ενότητα Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Σας ευχαριστώ πολύ.